Θα το ξεκινήσω διαφορετικά και θα σας πω για ποιο λόγο το ξεκινάω και κάνω αυτή την αναφορά τη συζήτηση. Εσείς λέτε ότι τι να κάνουμε, αναγκαστήκαμε να πάμε σε ένα μνημόνιο, αλλά έχουμε και μια κοινωνική πολιτική στην ατζέντα μας. Άρα λοιπόν, ελάτε να μας ψηφίσετε, αυτό λέτε στον ελληνικό λαό. Γιατί? Διότι θα μπορούμε να δείξουμε ένα πιο ανθρώπινο πρόσωπο, να είμαστε πιο κοντά στις ανάγκες των πολλών, των ανυπεράσπιστων. Απ' την άλλη όμως, σας κατηγορούν ότι ούτε αυτό το πρόσωπο το έχετε δείξει. Όπως και χθες, δείξατε ένα άλλο πρόσωπο απέναντι στα κινήματα, απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι πάνω στις σκουριές. Ναι, δεν καταλαβαίνω τι σχέση έχουν η κατάσταση της σκουριές με τη συμφωνία, γιατί δεν περιέχεται εκεί τίποτα. Όχι, που το δεν είπα αυτό. Λέω λοιπόν. Κατάλαβα. Ότι... Απλά κάνω μια εισαγωγή σε αυτά που θέλω να πω. Και εμείς συγχρόνως δεν έχουμε πει ποτέ τι να κάνουμε, αυτό μας έτυχε, πάμε και προχωράμε. Ίσα-ίσα δένουμε τη συμφωνία με ένα πρόγραμμα το οποίο βεβαίως θα ξεδιπλωθεί, αλλά ήδη το έχουμε και το λέμε, με την έννοια ότι και ο Αλέξης Τσίπρας, ο Πρωθυπουργός της χώρας, στο διάγγελμά του το είπε, το οποίο ανασυντάσσει, ανασυγκροτεί την οικονομία και την κοινωνία. Η γνώμη μου είναι ότι κακώς υπάρχουν επεμβάσεις τέτοιου τύπου σε λαϊκές κινητοποιήσεις, κακώς. Θεωρώ ότι το ζήτημα των σκουριών και το συνολικό ζήτημα της Χαλκιδικής έχει συγκεκριμένα στοιχεία για τα οποία έχουμε μιλήσει πάρα πολύ καιρό πριν, και το οποίο έχει να κάνει με τη συνανάπτυξη διαφόρων κλαδικών τομέων ή τομέων της οικονομίας στην ίδια την περιοχή. Δηλαδή στην ίδια την περιοχή πρέπει να αναπτυχθεί η αγροτική οικονομία, είναι αναπτυγμένη και πρέπει να πάει προς την ποιότητα. Ο τομέας του τουρισμού είναι αναπτυγμένος και πρέπει να πάει προς την ποιότητα σε αυτό το επίπεδο. Πρέπει να υπάρχει ένα επίπεδο μεταλλουργίας, όχι όμως αυτό το επενδυτικό σχέδιο το οποίο καταστρέφει το περιβάλλον, και χρειάζεται να αξιοποιηθεί και η ιστορία. Μην ξεχνάτε ότι μιλάμε για την περιοχή όπου γεννήθηκε ο Αριστοτέλης, είναι τα Στάγυρα εκεί πέρα, είναι, δηλαδή υπάρχουν πολλές δυνατότητες. Νομίζω σε αυτό το επίπεδο το πιο αναγκαίο πράγμα πρέπει να είναι ένα συνεκτικό σχέδιο. Είχα την ευκαιρία πριν περίπου 3 χρόνια στην Ιερισσό, σε μια ημερίδα που οργάνωσε ο Συνασπισμός της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, αλλά που δεν είχε μόνο πολιτικό χαρακτήρα και τεχνοκρατικό, να μιλήσω και να μιλήσουμε γι' αυτό. Υπάρχει μια τέτοια δυνατότητα ώστε να υπάρχει μια ανάπτυξη της περιοχής και να είναι πρότυπο η Χαλκιδική του συνολικού. Αυτό ήταν η αφορμή, δεν είναι να μιλήσουμε τώρα για το σχέδιο το συγκεκριμένο. Και βλέπουμε ότι έχουν ανέβει πάρα πολύ τόνοι. Είδαμε χθες ότι ο κ. Μημαράκης, που έχει ξεκινήσει με σκληρούς χαρακτηρισμούς, πήρε τηλέφωνο τον κύριο Τσίπρα, του στείλε μήνυμα, δεν ξέρω εγώ τι, μιλήσανε στο τέλος. Σας κατηγορούν η αντιπολίτευση για αλαζονία. Το ότι μας και ότι λέτε και ψέματα. Το ότι μας κατηγορούν δεν σημαίνει ότι εμείς θα απολογούμαστε κιόλας. Τι έγινε με αυτά τα τηλεφωνήματα, δεν σηκώσατε το τηλέφωνο. Υπάρχει το εξής πολύ απλό πράγμα. Έχει διαμορφωθεί μια κατάσταση σε επίπεδο πολιτικού σκηνικού, όπου η κυβέρνηση δεν έχει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Να. Αντικειμενικά, και δεν μπορεί κάποιος να μας κατηγορήσει επειδή διείδαμε κάποιες μέρες πριν τι θα γίνει μετά σε κοινοβουλευτικό και πολιτικό επίπεδο, αντικειμενικά και στο βαθμό που δεν μπορεί να διαμορφωθεί κυβέρνηση ειδικού σκοπού, γιατί μια τέτοια κυβέρνηση με βάση τα προγράμματα των κομμάτων και αυτά που λένε στην πρακτική θα σήμαινε ότι μόνο τη συμφωνία, ναι, τίποτε άλλο. Ναι. Ενώ εμείς έχουμε πολύ μεγάλες διαφορές και στο σχέδιο και στο σχεδιασμό της οικονομίας και στα ζητήματα των δικαιωμάτων και στα ζητήματα, αν θέλετε, της συνολικής πολιτικής. Άρα η μοναδική λύση, και είναι κατά τη γνώμη μου ωφέλιμη λύση, είναι να απαντήσει ο ελληνικός λαός πάνω στο εξής απλό ερώτημα. Ναι. Ποιος και πώς θα κυβερνήσει αυτό το τόπο. Απλώς, κύριε Βίτσα, επειδή η κατάσταση στο πολιτικό σκηνικό μετά το μνημόνιο είναι τελείως διαφορετική από αυτή που ήταν, δύσκολα ένα κόμμα να πάρει αυτοδυναμία. Πρέπει να γίνουν συνεργασίες. Είναι... Θα το δούμε. Κύριε Κατζήμη, αυτό είναι εκτίμηση. Αυτό είναι εκτίμηση, δεν αντιδικό στην εκτίμηση. Μέχρι τώρα τι έχει γίνει. Και έχουν γίνει και συνεργασίες και έχουν πάει καλά. Έχουν πάει καλά και τις Νέες Δημοκρατίες με το ΠΑΣΟΚ και εσάς με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Και αναρωτιέται ο κόσμος, μας στέλνουν και ένα σωρό μηνύματα.
αν δεν πάρετε αυτοδυναμία και πείτε ότι δεν μπαίνουν και οι ΑΝΕΛ στην Βουλή, τι θα κάνετε? Έχετε πει σε όλους τόνους, εσείς δεν συνεργάζεστε με κανένα κόμμα. Λέω, κόμμα. Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να απαντηθεί. Ξαναλέω μάλλον. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να απαντηθεί και θα απαντηθεί από τον ελληνικό λαό είναι ποιος και πώς θα κυβερνήσει αυτόν τον τόπο. Ας αυτό πρέπει να απαντήσει ο καθένας μας ξεχωριστά και με την ψήφο του. Εμείς σε αυτή τη λογική ξεδιπλώνουμε όχι μια αφήγηση, γιατί αυτή η ιστορία με τις αφήγησεις, αν θέλετε, καλές είναι για να γράφονται σε βιβλία, αλλά πραγματικότητες και συγκεκριμένα πράγματα τα οποία λέμε. Δηλαδή το γεγονός ότι υπογράψαμε μια συμφωνία, διαμορφώνουμε μια σχετική σταθεροποίηση στο τραπεζικό σύστημα, έχουμε ένα πρόγραμμα παραγωγικής ανασυγκρότησης που στηρίζεται σε τρεις ανασυγκροτήσεις και βεβαίως βάζουμε μπροστά μας ως πρώτο θέμα αυτό το κεντρικό ζήτημα που υπάρχει στην Ελλάδα, δηλαδή το χτύπημα της διαπλοκής, της διαφθοράς, τις σχέσεις κράτους με την ίδια την οικονομία, όλο αυτό το θέμα το οποίο χρειάζεται γρήγορη επίλυση. Άρα, και είναι κομμάτι της ανασυγκρότησης. Άρα γι' αυτό δεν μπορείτε να συγκυβερνήσετε με κόμματα αυτό, που ήδη υπήρξαν στην όχι, εξουσία. Αυτό και είναι το ζήτημα. Άρα εμείς βεβαίως δεν θέλουμε να συγκυβερνήσουμε με κόμματα τα οποία όχι απλά δέχτηκαν αυτή την πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης, αλλά προστάτευσαν κιόλας όλο το προηγούμενο σύστημα. Ξέρετε, κυρία Κατσίνη, εμείς κάναμε κάτι τα οποία με μία έννοια ήταν απαγορευμένη λέξη ως το 2012 και βεβαίως και το 2015. Στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη ήταν από άποψη πολιτικής όλα τακτοποιημένα. Δηλαδή οι νεοφιλελεύθερες δυνάμεις, οι δεξιές δυνάμεις και ακολουθούσαν και οι σοσιαλδημοκράτες, οι κεντρώοι, κυβερνούσαν, γιατί αυτοί δήθεν ξέρανε και μπορούσαν, η αριστερά από την άλλη μεριά αντιστεκόταν. Αυτό ήταν το σύστημα το οποίο πάνε κάποιες δυνάμεις να το ξαναγυρίσουν σε αυτό το σύστημα. Εμείς είπαμε όχι. Όχι. Γι' αυτό είπα και εγώ μια φορά στη Βουλή ότι είναι το νέο μονοπάτι της ιστορίας. Εμείς είπαμε ότι διεκδικούμε εμείς να κυβερνήσουμε. Εμείς μαζί με την κοινωνία και με συγκεκριμένο πρόσημο και συγκεκριμένη κατεύθυνση να αλλάξουμε τα πράγματα. Αυτό δεν μας το συγχωρούν. Όπως ρώτησε και η Μελένα, θέλω να ρωτήσω και εγώ να επιμείνουμε σε αυτό. Αύριο λοιπόν πείτε ότι δεν σας δίνει, σας βγάζει λοιπόν πρώτο κόμμα, αλλά δεν είσαστε αυτοδύναμοι, θα αναγκαστείτε να κάνετε. Περιγράψατε, βάλατε αυτό το περιγράμμα, αλλά εδώ έχουμε συγκεκριμένους πολιτικούς σχηματισμούς. Εάν το ΚΚΕ αποκλείει εσάς, εσείς θα μας πείτε με ποιους θα μπορούσατε ή θα θέλατε ή θα βρίσκατε ένα κοινό τρόπο συνεννόησης και θα κυβερνιόταν ο τόπος? Επιτρέψτε μου να έχω την εξής λογική. Πρώτο, ότι διεκδικούμε να είμαστε η αυτοδύναμη πολιτική δύναμη, αξιοποιώντας βέβαια και αυτό. Ένα νόμο ο οποίος πρέπει να αλλάξει. Ένα νόμο ο οποίος πρέπει να αλλάξει. Το να κάνουμε που τους να άλλαζε και ο νόμος με ποιον θα έπρεπε να συνεργαστείτε. Θα βλέπατε ότι θα αλλάζανε. Θα βλέπατε ότι σε μια τέτοια προοπτική και οι συνολικές πολιτικές, γιατί κατά τούτο επηρεάζει ο εκλογικός νόμος την πολιτική των κομμάτων, θα ήταν, αν θέλετε, κάπως διαφορετικές, ίσως όχι στο πυρήνα τους, ίσως όχι στην ουσία τους. Εγώ λέω λοιπόν ότι η ψήφος στις εκλογές έχει δύναμη και το εκλογικό αποτέλεσμα έχει δυναμική. Και υπάρχουν πολλές δυνατότητες και σενάρια πλην της αυτοδυναμίας με βάση το εκλογικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, θα βλέπατε και μια συνεργασία διάφορα, με τη Νέα Δημοκρατία. Διάφορα πράγματα. Μα αυτό προσπαθώ να πω. Είναι δυνατόν να συνεργαστούμε με κόμματα που τα πολιτικά μας προγράμματα, όχι ιδεολογίες, τα πολιτικά μας προγράμματα δεν είναι σαν αντίπερα όχθες, και μιλάω και για το ΠΑΣΟΚ και μια σειρά άλλες πολιτικές δυνάμεις, αλλά είναι σε διαφορετικούς ωκεανούς. Γιατί συγγνώμη με το ΠΑΣΟΚ, γιατί είναι. Δηλαδή, από τη στιγμή που και εσείς μιλάμε, θα εφαρμόσετε μνημόνιο, πολλά πράγματα συνεχίζετε εμείς εσείς. Ξεκινάμε, κοιτάξτε, αυτά πράγματα, που έκανε το ΠΑΣΟΚ. Τα πράγματα δεν είναι ποτέ ίδια. Και πρέπει να ξέρετε ότι, το ξέρετε δηλαδή, ότι εμείς με λάθη και με παραλήψεις τα οποία μπορούμε και να κουβεντιάσουμε, δώσαμε μια σκληρή μάχη, κάναμε μια σκληρή διαπραγμάτευση, στάσαμε σε μια συμφωνία. Αυτή η συμφωνία αλλά και η σκληρή μάχη ανακάτεψε και τις πολιτικές δυνάμεις στην ίδια την Ευρώπη, δεν είναι η ίδια η Ευρώπη του Γενάρη. Και δεύτερο, έβαλε ένα ζήτημα μπροστά, το ζήτημα του χρέους,
όπως και το ζήτημα των πρωτογενών πλεονασμάτων, που είναι το κεντρικό θέμα ανασύνταξης ελληνικής οικονομίας. Κυρία Σιμακοπούλου. Παρακαλώ. Βαριά να στενάστε και χαμογελάτε. Καλά, το ένα. Κοιτάξτε, αυτό... τώρα θέλει θάρρος να είσαι. Τώρα ΣΥΡΙΖΑ θα λέω για τους τσιπρικούρους.